Και σε αυτό το σημείο πάμε, κυρίες και κύριοι, να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Υπουργό Πολιτισμού, τον κύριο Νίκο Ξηδάκη. Τον έχουμε τηλεφωνικά κοντά μας. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καταρχάς, η ανησυχία όλων μας, έπειτα βέβαια και από τις δηλώσεις της υπεύθυνης αρχαιολόγου των ανασκαφών στον Τύμβο Καστά, είναι για το αν θα συνεχιστούν οι ανασκαφές. Σήμερα η κυρία Περιστέρη, με δήλωσή της στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, είπε πως για τη συνέχιση των ανασκαφών πρέπει να υπάρξει απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου. Εντάξει, δεν έχω να αλλάξω κάτι. Πάντως οι ανασκαφές δεν ξεκινούν με πολιτικές αποφάσεις και δεν σταματούν με πολιτικές αποφάσεις συνήθως. Νομίζω οι αποφάσεις είναι επιστημονικές. Οι αρχαιολόγοι που κάνουν μια ανακάλυψη με επιστημονικά και υπηρεσιακά κριτήρια ξεκινούν και σταματούν. Μου κάνει λίγο εντύπωση τώρα πώς το λέει αυτό η κυρία Περιστέρη, η οποία είναι μια εμπειρή επιστήμον. Δεν ξέρω αν υπήρξε πολιτική απόφαση να ξεκινήσει η ανασκαφή, οπότε γιατί να υπάρξει και πολιτική απόφαση να τελειώσει. Mm-hmm. Σε ό,τι με αφορά πάντως ως πολιτικό προϊστάμενο της αρχαιολογικής υπηρεσίας, η πρόθεσή μου και το καθήκον μου, πρωτίστως το καθήκον μου, είναι να προσπαθήσω να εξασφαλίσω όλες τις δυνατότητες και τα μέσα στην αρχαιολογική υπηρεσία να κάνει την επιστημονική της εργασία. Αυτό είναι. Δεν είναι ούτε το καθήκον μου, ούτε η πρόθεσή μου, ούτε η αρμοδιότητα για την οποία με εξέλεξε ο ελληνικός λαός και με όρισε πρωθυπουργός σε αυτή τη θέση, είναι να επιβάλλω τις πολιτικές μου εκτιμήσεις πάνω στην επιστημονική εργασία. Ο γεωλόγος του Υπουργείου Πολιτισμού, ο κύριος Ευάγγελος Καμπούρογλου, δήλωσε σε συνέντευξή του πως θα ανατρέψει τα δεδομένα της Αμφίπολης και πως δέχτηκε πιέσεις από την κυρία Περιστέρη να κρατήσει το στόμα του κλειστό στη συνάντηση για το αρχαιολογικό έργο. Δεν μπορώ να σχολιάσω τίποτε. Νομίζω ότι ο γεωλόγος αύριο, νομίζω, ή την Παρασκευή, το Σάββατο, νομίζω, στο αρχαιολογικό έργο Μακεδονία Στράκη, στην μεγάλη συνάντηση ετήσια που γίνεται στη Θεσσαλονίκη, θα κάνει την ανακοίνωσή του. Προκαλεί πάντως ερωτηματικά η στάση της κυρίας Περιστέρη, η οποία δεν θέλησε να συμμετάσχει στην επιστημονική συνάντηση για το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη. Την ίδια στιγμή που το κορυφαίο αρχαιολογικό έργο ήταν αυτό που εξελίχθηκε στις ανασκαφές στον Τύμβο Καστά της Αμφίπολης. Είναι θέμα της κυρίας Περιστέρη. Mm-hmm. Νομίζω ότι έχει το δικαίωμα. Νομίζω ότι με κάποιο τρόπο έχει τερματίσει την ανασκαφή σε αυτή τη φάση. Έκανε και μια ανακοίνωση στο τέλος του Νοεμβρίου στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Πολιτισμού. Από εδώ και πέρα νομίζω ότι είναι η εργασία της είναι να κάνει μια περαιτέρω επεξεργασία των ευρημάτων και τις ανακοινώσεις στην επιστημονική κοινότητα. Κύριε Υπουργέ, αρκετοί ήταν αυτοί που έκαναν λόγο ότι η προηγούμενη κυβέρνηση εκμεταλλεύτηκε επικοινωνιακά τις ανασκαφές στον Τύμβο Καστά. Ναι, υπάρχει αυτή η εντύπωση και νομίζω ότι δεν είναι αβάσιμη. Έγινε μια κατάχρηση της αρχαιολογικής εργασίας για με επικοινωνιακή σκοπιμότητα. Αυτό είναι φανερό, εγγράφει πάρα πολλές φορές. Έχει συμβεί αυτό. Σε αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι των ανασκαφών πήρε μέρος και η κυρία Περιστέρη με όλη της αυτή τη στάση, όλο αυτό το διάστημα? Δεν το γνωρίζω. Θα συναντηθώ με την κυρία Περιστέρη, θα συζητήσουμε, θα μου εξηγήσει και την εργασία της, θα με ξεναγήσει, σε κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα πολύ σύντομα θα επισκεφθώ και επιτόπου την ανασκαφή, να δω το μνημείο, να φροντίσουμε για την διάσωσή του, την αναστήλωση και την ανάδειξή του. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Από εκεί και πέρα θα μιλήσουν οι επιστήμονες, οι ανακοινώσεις, η ανάλυση των ευρημάτων, οι εξηγήσεις. Η ίδια πάντως δηλώνει ότι μέχρι στιγμής δεν είχατε κάποια επικοινωνία μαζί της. Ναι, δεν είχα. Δεν είναι. Η δουλειά του Υπουργού Πολιτισμού δεν είναι να παρεμβαίνει στα πόδια των αρχαιολόγων και στις εργασίες τους. Σε αυτή την περίπτωση όμως, επειδή απέκτησε αυτή η ανασκαφή κατά τη γνώμη μου με άσχημο τρόπο μια υπερβολική επικοινωνιακή και πολιτική σημασία,
θα πρέπει να πάω, να το επισκεφθώ, να συζητήσω για να το ξεκαθαρίσουμε, να το βάλουμε στις σωστές του βάσεις, τις επιστημονικές, αυτές που αρμόζουν και στο κύρος και στην αποστολή της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Η κυρία περιστέρη χέρι της εμπιστοσύνης της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού. Κοιτάξτε, όλοι οι επιστήμονες της αρχαιολογικής υπηρεσίας χαίρουν της εμπιστοσύνης. Mm-hmm. Δεν κάνει διακρίσεις στα η πολιτική ηγεσία στους υπαλλήλους της και στα στελέχη. Είναι οι άνθρωποι καταξιώνονται από την εργασία τους και την υπηρεσία τους. Όλη αυτή η συζήτηση, κύριε Υπουργέ, ανοίγει. Καθώς ως δεδομένο την προηγούμενη κατάσταση, είχαμε φτάσει στο σημείο να έχουμε εκπρόσωπο του ΤΑΦΟΥ την κυρία Παναγιωταρέα. Να έχουμε την πρώην Γενική Γραμματέα του Υπουργείου, την κυρία Μενδώνη, καθημερινά στην Αμφίπολη. Να παρακολουθεί βήμα προς βήμα τις ανασκαφές. Και σταδιακά, μεθοδευμένα, να έχουμε δελτία τύπου με τα οποία να μας ενημερώνουν όποτε θεωρούν σκόπιμο για την πορεία των ανασκαφών. Τα γνωρίζετε πολύ καλά όλα αυτά. Τα γνωρίζουμε, βεβαίως. Κοιτάξτε, επειδή επικρίθησαν αυτές οι τακτικές, δεν τιθέμεθα να τις ακολουθήσουμε, δεν νομίζουμε ότι υπάρχει καμία ανασκαφή η οποία να αξίζει μιας μεταχείρισης τέτοιας, δηλαδή σαν πολεμικό γεγονός, με πολεμικά ανακοινοθέντα καθημερινά και με αποκλεισμό της επιστημονικής κοινότητας από την συνολική συζήτηση, δεν θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Θεωρούμε ότι είναι και λίγο όστο εκτός των άλλων. Θα δώσετε τη δυνατότητα δηλαδή και σε άλλους επιστήμονες δίπλα στο πλευρό της κυρίας Περιστέρη να συνεχίσουν τις ανασκαφές? Αυτό δεν μπορεί να το ορίσει ο Υπουργός. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο ποιος κάνει την ανασκαφή. Αρμόδια είναι η εφορία σερών. Mm-hmm. Και προϊστάμενη της εφορίας σερών, η ευθύντρια είναι η κυρία Περιστέρη. Αυτή είναι, έχει την ευθύνη της ανασκαφής. Αλλά η ευθύνη δεν είναι μόνο να ανασκάπτει, είναι και να διασώσει και να αναστηλώσει με την συνεργασία των αναστηλωτών, των μηχανικών του Υπουργείου και να αναδειχθεί το και σε κάποιο εύλογο χρόνο που τον ορίζει ο νόμος να ανακοινώσει και τα ευρήματά της. Όλα θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τα επιστημονικά και υπηρεσιακά πρωτόκολλα. Λέγκε άρτης, σύμφωνα με τον νόμο, σύμφωνα με τους κανονισμούς. Κάτι το οποίο όμως δεν γινόταν μέχρι τώρα. Στη διάρκεια του παρεβιάστησαν πάρα πολλές φορές και τα επιστημονικά και τα υπηρεσιακά πρωτόκολλα. Όλοι δηλαδή οι κανονικότητες και οι εθιμικές και οι τυπικές και οι επιστημονικές παραβιάστηκαν. Αυτή είναι η δική μου η εντύπωση και την οποία από πολλές συζητήσεις με επιστήμονες και από διαβάζοντας την πολύ πλούσια συζήτηση που διεξήχθη τους εδώ και πολλούς μήνες, αυτή η εντύπωση είναι πασίδηλη. Την ευθύνη φέρει μόνο η πρώην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ή έχει μερίδιο ευθύνης και η κυρία Περιστέρη? Κυρίως. Η πολιτική χρήση έγινε από τους πολιτικούς. Η κυρία Περιστέρη απλώς δέχτηκε να συμμετάσχει σε όλο αυτό το επικοινωνιακό θέατρο κατά κάποιο τρόπο? Δεν το γνωρίζω σε βάθος. Θα συναντηθώ με την ίδια, θα συζητήσουμε και θα σχηματίσω μια εικόνα. Αλλά πιστεύω ότι τις πολιτικές υπερχρήσεις ή καταχρήσεις τις κάνουν κυρίως οι πολιτικοί. Αν ο αρχαιολόγος έχει και αυτός ένα μέρη, είναι άλλο. Άλλη μια άλλη συζήτηση, αλλά δεν νομίζω ότι σε αυτή τη φάση είναι ώρα, ούτε είναι χρήσιμο, εξυπηρετεί τίποτα, να αρχίσουμε να αποδίδουμε ευθύνες στην αρχαιολογική υπηρεσία. Νομίζω ότι η αρχαιολογική υπηρεσία πιέστηκε και χρησιμοποιήθηκε. Το έβριμα έχει μεγάλη αξία. Το έβριμα έχει μεγάλη αξία. Το μνημείο έχει μεγάλη αξία. Αξίζει να αναδειχθεί, να προστατευθεί και να είναι επισκέψιμο και να το δει και να το ευχαριστηθεί, να το αγαπήσει ο κόσμος και να μάθει από αυτό. Καλλιεργήθηκαν πάντως, κύριε Υπουργέ, μεγάλες προσδοκίες. Τα παραμύθια για Μέγα Αλέξανδρος και Γοργόνες, αυτά είναι τα επιβλαβή. Παραμύθια. Διότι αφαιρούν από την πραγματική ιστορική και αρχαιολογική αξία, το πάνε σε άλλες κατευθύνσεις. Έχει μια μεγάλη αξία αυτό το μνημείο. Γιατί να το ντύνουμε με προσδοκίες αστήρικτες? Να μελετηθεί, θα το ανακοινώσει και η αρχαιολόγος, θα το παραλάβει μετά η επιστημονική κοινότητα, θα κάνει τις δικές της μελέτες, τις δικές της συγκρίσεις. Να μην βιαζόμαστε.
Υπήρξε μια βιασύνη, κύριε Υπουργέ, κακά τα ψέματα, να βρούμε τον Μέγα Αλέξανδρο. Ναι, και οι δημοσιογράφοι φταίγαμε. Και εγώ ως δημοσιογράφος, ας πούμε, το έχω δει αυτό το πράγμα. Βιαζόμαστε πάντα να το φουσκώσουμε κτλ. Γίνεται μια υπεραναπλήρωση. Ή τα χρησιμοποιούμε για να τοποθετήσουμε εκεί άλλες προσδοκίες και άλλες λαχτάρες. Αλλά η Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, έχει μια τεράστια πολιτιστική κληρονομιά, ένα τεράστιο πλούτο. Δεν χρειάζεται η Μακεδονία, ας πούμε, αν το πάρουμε και έτσι, ένα μνημείο που θα επιβεβαιώσει την ελληνικότητά της ή την ιστορική της αξία. Έχει εκπληκτικά πεδία πλούτου ιστορικού, αρχαιολογικού, έργων τέχνης, στα οποία συγκροτεί μια ταυτότητα και ακτινοβολεί σε όλο τον κόσμο. Ας πάντως, πάμε στις Αιγαίες, στην Πέλα, στη Βεργίνα. Είναι εκπληκτικά πράγματα έχουμε βρει. Πάντως, κύριε Υπουργέ, αν αυτά που καταγγέλει ο κύριος Καμπούρογλου, ο γεωλόγος του Υπουργείου Πολιτισμού, ότι δηλαδή δέχεται πιέσεις και απειλές. Δεν ξέρω που αναφέρεστε. Δεν έχει κάνει την ανακοίνωση του ακόμη στο αρχαιολογικό έργο. Έχει δώσει συνεντεύξεις όμως και στην εφημερίδα Το Έθνος και στο site The Talk, όπου εκεί έκανε λόγο για πιέσεις και απειλές που δέχτηκε από την κυρία Περιστέρη. Ναι, δεν μπορώ να δεχθώ τέτοια πράγματα αν δεν ακουστεί επισήμως η επιστημονική του ανακοίνωση εκεί που πρέπει. Ενώπιον των συναδέλφων του, των επιστημόνων, των αρχαιολόγων, των γεωλόγων, των μηχανικών. Mm. Εκεί. Άλιστα. Τα υπόλοιπα σε εφημερίδες δεν μπορώ να. Αρνούμε να τα σχολιάσω αυτή τη στιγμή. Κύριε Υπουργέ, θα ακούσουμε ολοκληρωμένη τη γνώμη του ως επιστήμονα. Κύριε Υπουργέ, πριν σας αποδεσμεύσω, ξέρω πολύ καλά ότι είχατε μια συνάντηση και με τον Δήμαρχο της Αμφίπολης, τον κύριο Μελίτο. Βεβαίως, εξαιρετικός κύριος. Και εκεί υπήρξε και η δέσμευσή σας ότι σύντομα θα σας έχουμε κοντά μας εδώ στις ΣΕΡΕ, σωστά? Βέβαια. Σύντομα και θα το μάθετε κιόλας. Για πότε να σας αναμένουμε? Ενημερώθηκα και θα ενημερωθώ και επί τόπου. Μάλιστα. Θα το μάθετε πολύ, θα το μάθετε εγκαίρως. Δεν θα ευνηδιάσουμε κανέναν, ναι. Αλλά θα είναι μια επίσκεψη που θα έχει υπηρεσιακό χαρακτήρα. Δεν αφορά δηλαδή τον πολύ τον κόσμο, ούτε θα βγάλει ειδήσεις. Θα πάει ο Υπουργός να δει μία από τις πολλές ανασκαφές τις οποίες διεξάγει η αρχαιολογική υπηρεσία. Μία από τις πολλές. Βέβαια, είναι μία, έχει πολλές σημαντικές ανασκαφές η αρχαιολογική υπηρεσία. Μία από τις πιο σημαντικές είναι της Αμφιπόλεως. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη χαρά να σας έχουμε στο τηλεφωνικά κοντά μας. Θα σας περιμένουμε εδώ στις ΣΕΡΕΣ. Βεβαίως. Με μεγάλη χαρά. Όλη η περιοχή της Αμφίπολης και πέρα από το λόφο της Λόφου Καστά που έχει το έβριμα αυτό που μας απασχόλησε τους τελευταίους μήνες, η Αμφίπολη έχει πολλά σημαντικά πράγματα. Έχει μεγάλο αρχαιολογικό. Και όχι μόνο η Αμφίπολη, κύριε Υπουργέ, όλη η περιφερειακή ενότητα των ΣΕΡΕΣ. Και οι ΣΕΡΕΣ, βέβαια. Και μεσαιωνικά έχει και μοναστήρια και πολλά πράγματα. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας νύχτα.